Δείχνουν λοιπόν ότι η επιλογή του κυρίου Προκόπη Παυλόπουλου στη θέση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας είναι κακή το 45%, καλή το 43%, μειοψηφία και ένα 12% δηλώνει. Άλιστα. Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Μοιρασμένες λοιπόν οι απόψεις. Μοιρασμένες προς το κακή θα έλεγα, να το πω διαφορετικά. Δεν φάνηκε αυτή η επιλογή να συγκεντρώνει πραγματικά την πλειοψηφία των ερωτώμενων. Ναι. Πολύ δε περισσότερο που το άθροισμα των κομμάτων που υποστήριξαν αυτή την επιλογή είναι περίπου 70%. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια αναντιστοιχία με αυτό που νιώθει, που πιστεύει μια ο κόσμος. Τώρα, το δεύτερο θέμα είναι οι δηλώσεις του Πάνου Καμένου ότι θα τα κάνουμε κούγκι, θα γίνουμε κούγκι εάν δεν πάρουμε αυτό που θέλουμε από την Ευρώπη. Διαφορετική σημασίας γεγονός από το προηγούμενο, αλλά αρκετά συζητημένο τις προηγούμενες μέρες. Εδώ η κοινή γνώμη με σαφήνεια δεν είναι διχασμένη. 62% δήλωσε ότι σε έκανε κακή εντύπωση αυτή η δήλωση. Μόλις ένα στους τέσσερις είπε ότι είναι καλή. Και πάμε παρακάτω για να δούμε πώς εξειδικεύονται οι απαντήσεις με βάση την ψήφο των πολιτών. Δηλαδή, τι απάντησαν σε σχέση με την επιλογή του κυρίου Παυλόπουλου, η ψηφοφόρη του ΣΥΡΙΖΑ και η ψηφοφόρη της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ βλέπουμε μία από τις αιτίες που εξηγεί αυτό το χαμηλό ποστό που λέγαμε πριν. Η ψηφοφόρη του ΣΥΡΙΖΑ είναι διχασμένη σχεδόν, 42-45. Καλύτερη κατάσταση για τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας από το σώμα των οποίων, από το σώμα της οποίας προέρχεται ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος. Αλλά και εδώ υπάρχει ένας στους τέσσερις να δηλώνει ότι δεν ήταν καλή η επιλογή αυτή. Πάμε στην επόμενη κάρτα μας για να δούμε τώρα τι πιστεύει ο κόσμος για την συμφωνία που πέτυχε η κυβέρνηση στις Βρυξέλλες. Εάν δηλαδή τη θεωρεί μια επιτυχία ή αποτυχία της κυβέρνησης την προηγούμενη εβδομάδα. 56% λέει επιτυχία, αποτυχία 24%, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ακριβώς. Λέει το 20%. Εδώ αποτυπώνεται ένα πλειοψηφικό ρεύμα που συμφωνεί ότι αυτό που συνέβη στις Βρυξέλλες είναι επιτυχία για τη χώρα. Ένας στους τέσσερις θεωρεί ότι είναι αποτυχία και περίπου το 20% δηλώνει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Πάμε να δούμε πώς τα βλέπουμε ανάλογα με τι ψηφίζουμε τώρα, επί του ίδιου θέματος. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν είναι το καινούριο μνημονιακό, αντιμνημονιακό μέτωπο. Εδώ τι έχουμε τώρα. Θετικά κρίνουν οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ σε ποσοστό 70%, 66% οι ψηφοφόροι των ΑΝΕΛ. Κοντά σε αυτά τα ποσοστά, πιο κάτω, οι ψηφοφόροι του Ποταμιού και του ΠΑΣΟΚ. Αρνητικά αντίθετα κρίνουν οι ψηφοφόροι της Χρυσής Αυγής σε ποσοστά 53%, οι ψηφοφόροι του ΚΚΕ σε ποσοστό 42% και οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας που δείχνουν και πιο μοιρασμένοι, 41% με 38% αυτούς που λένε θετικά. Άλλωστε πράγματι έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ανάλυση. Επόμενο ερώτημα. Εσείς πώς θα χαρακτηρίζατε τη στρατηγική που ακολούθησε η κυβέρνηση κατά τον τελευταίο μήνα στις διαπραγματεύσεις με τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Εδώ ετέθησαν μερικά δίπολα στους πολίτες, στους ερωτώμενους. Σε υποχωρητική ή συγκρουσιακή μοιράζονται. 45% τη θεωρούν υποχωρητική, 43% συγκρουσιακή. Συμφωνούν ότι είναι διαφορετική όπως και να έχει αυτή η στρατηγική από την προηγούμενη, σε ποσοστό 78%, ενώ μόλις 20% δηλώνει ότι είναι ίδια με την προηγούμενη. Και δηλώνουν ότι είναι καλοσχεδιασμένοι σε μια πλειοψηφία 49%, έστω και αν ένα 38,5% δηλώνει κακοσχεδιασμένοι. Τώρα, καλοσχεδιασμένοι, κακοσχεδιασμένοι, πάμε να δούμε στην επόμενη κάρτα εάν την αποδέχονται ως σωστή οι πολίτες. 6 στους 10 δηλώνουν ότι η στρατηγική που ακολούθησε η κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση είναι σωστή. Δεν είναι σωστή, δηλώνει 3 στους 10 περίπου, το 29%. Να σημειώσω όμως εδώ, και αυτό θα το δούμε και σε μια επόμενη ερώτηση στη συνέχεια, ότι το ποσοστό αυτό δύο εβδομάδες πριν ήταν 72%. Πήγε στο 60, έχουμε δηλαδή μια πτώση 12 μονάδων σε δύο εβδομάδες. Στο επόμενο ερώτημα, ζητάτε από τους πολίτες, με βάση την εικόνα που έχουν σχηματίσει μέχρι σήμερα, να σας πούν αν η κυβέρνηση Τσίπρα δείχνει αποφασισμένη να εφαρμόσει το σύνολο των προεκλογικών της υποσχέσεων ή όχι. Αυτό ήταν μια ερώτηση που την είχαμε και στην πρώτη μετεκλογική έρευνα.
συνεχίζει η πλειοψηφία να δηλώνει ότι ναι, η κυβέρνηση Τσίπρα δείχνει αποφασισμένη να εφαρμόσει το σύνολο των προεκλογικών της υποσχέσεων σε ποσοστό 53% με ένα ισχυρό όχι 43,5%. Θα δούμε στην επόμενη κάρτα που να είναι το δούμε λοιπόν αμέσως, ότι γιατί έχουμε μια αξιοσημείωτη μεταβολή εδώ πέρα. Βλέπουμε ότι στην έρευνα της 4ης Φεβρουαρίου το ποσοστό ήταν 75%, αυτοί που πίστευαν ότι η κυβέρνηση θα υλοποιήσει το σύνολο των εξαγγελιών της των προεκλογικών υποσχέσεων. Η διαπραγμάτευση, οι πιέσεις, όλο αυτό γεγονότα, το θρύλο και στο τέλος η συμφωνία. Έτσι ακριβώς, και το ποσοστό πια είναι 53-43 όπως είναι. Στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ όμως εξακολουθεί η αποδοχή να είναι πολύ υψηλή. Εδώ έχουμε ένα ποσοστό 72% που συνεχίζει να είναι αισιόδοξο, να πιστεύει ότι θα υλοποιηθούν οι προεκλογικές υποσχέσεις. Το σύνολο, ένα στους τέσσερις πάντως λέει όχι. Οι πρώτοι τώρα εσωτερικοί κραδασμοί ξεκίνησαν από αυτό το άρθρο του Μανώλη Γκλέζου. Και ρωτήσατε τον κόσμο γι' αυτό, δηλαδή αν πιστεύει ότι ήταν σωστό που παρενέβη και με τον τρόπο που παρενέβη το ιστορικό στέλεχος της αριστεράς ή δεν ήταν. Πράγματι, οι δηλώσεις, το άρθρο του Μανώλη Γκλέζου ήταν σαν να έδωσε την πιστολιά για μια εσωτερική συζήτηση, αντιπαράθεση, ας το πούμε έτσι. Ρωτήσαμε αν συμφωνούν ή όχι με το πνεύμα της κριτικής του Μανώλη Γκλέζου. Συμφωνώ, είναι δίκαιη η κριτική, ένα στους τρεις περίπου, το 30%. Συμφωνώ, αλλά δεν θα έπρεπε να γίνει τώρα 25%, δηλαδή 55% δηλώνω ότι συμφωνούν. Με τον Γκλέζο, αλλά μια αμφιθυμία στον έπρεπε, με τον χρόνο έχουν ένα θέμα. Και διαφωνώ, είναι άδικη, δηλώνει το 33%. Και στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ το εδώ ίδιο ερώτημα. Εδώ εμφανίζεται, όπως μπορούμε να φανταστούμε, διαφοροποίηση, όχι όμως τόσο δραματική όσο ίσως θα περίμενε κανείς. Το 20% συνεχίζει να δηλώνει ότι συμφωνεί και το 31% επίσης, αλλά ότι δεν έπρεπε να γίνει σε αυτόν τον χρόνο. Δηλαδή και εδώ η πλειοψηφία συνεχίζει να δηλώνει ότι συμφωνεί με το πνεύμα της κριτικής του Μανώλη Γκλέζου. Το 38% εδώ δηλώνει ότι διαφωνεί και είναι άδικη αυτή η κριτική. Μάλιστα. Λοιπόν, είπαμε πολλά για τον ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνηση στην οποία έχει βεβαίως την πλειοψηφία. Πάμε να δούμε τι πιστεύει ο κόσμος για την αξιωματική αντιπολίτευση, για τη Νέα Δημοκρατία. Πώς κρίνει δηλαδή τη στάση της Νέας Δημοκρατίας έναντι της κυβέρνησης στο ζήτημα των διαπραγματεύσεων. Έβαλε πλάτη ή δεν έβαλε. Έβαλε πλάτη ή δεν έβαλε, και αν βάζοντας πλάτη ή μη βάζοντας, αυτό το κρίνουν θετικά ή αρνητικά. Ναι. Οι ερωτώμενοι κινήθηκαν σε δύο ουσιαστικά πόλους. Το 70% είναι πολύ ψηλό ποσοστό. Σε βασικά ένα. Ναι. Σε έναν πόλο. Ναι. Έχεις απόλυτο δικαιοσία. Δηλώνει ότι η στάση κρίνει αρνητικά τη Νέα Δημοκρατία γιατί θεωρεί ότι δεν στήριξε την κυβέρνηση. Ένα ποσοστό 13,5, δηλαδή μια μειοψηφία, θεωρεί ότι η Νουδού στήριξε την κυβέρνηση και αυτό το αποτιμά θετικά. Τα άλλα ποσοστά είναι πολύ μικρά για να τα πραγματικά αξιολογήσουμε σοβαρά. Και έχει σημασία και η επόμενη κάρτα. Πάμε, που δείχνει στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Και εδώ είναι εντυπωσιακό ότι η πλειοψηφία των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας και αυτή έστω και οριακά δηλώνει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν στήριξε την κυβέρνηση και αυτό το θεωρεί αρνητικό στοιχείο. Ναι, εδώ βεβαίως έχουμε και αυτό 36,5. Είναι εδώ μοιάζει μοιρασμένο, απλώς ναι. Είναι, αλλά είναι υψηλό το ποσοστό. Είναι υψηλό το ποσοστό. Έτσι. Λοιπόν, τις τελευταίες μέρες, πάμε στο επόμενο ερώτημα. Περί Brexit, έχει ενταθεί στο διεθνή τύπο η συζήτηση για την πιθανή έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ. Ποιο συνέστημα σας δημιουργεί αυτή η προοπτική, είναι το ερώτημα. Εδώ βλέπουμε τις απαντήσεις που έδωσε χθες και προχθές ο κόσμος. Εδώ βλέπουμε τις απαντήσεις που μας είχε δώσει πριν δύο εβδομάδες. Θέλω να θυμίσω ότι προεκλογικά στο ερώτημα αυτό και συνέχεια μετεκλογικά εμφανιζόταν μια αισιοδοξία, πολύ μεγάλα ποσοστά που δήλωναν ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, τέτοιος φόβος, άρα δεν μπαίνουν σε αυτή τη συζήτηση. Δείχνω εδώ τι είχαμε βρει στις 4-5 Φεβρουαρίου, 35% φόβο, 9% ελπίδα, 22% ότι δεν θα σημαίνει κάτι διαφορετικό, ναι, και 33% ένα στους τρεις δεν υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Στην τελευταία έρευνα το ποσοστό αυτό έχει πέσει, θα έλεγα στο μισό σχεδόν, 19% δηλώνουν πια ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Και ο φόβος έχει εκτιναχθεί στο 42,5%, αλλά έχουν ανέβει και τα άλλα δύο. Και η ελπίδα και δεν θα σημάνει κάτι διαφορετικό. Αν μου επιτρέψεις, τι αποτυπώνει αυτό, είναι ότι υπάρχει μια πλειοψηφία, συνεχίζει να είναι μια πλειοψηφία υπέρ του ευρώ, αλλά υπάρχει και μια ισχυρή μειοψηφία που δεν την απασχολεί
τουλάχιστον στα λόγια, θεωρητικά. Όχι, είναι σαφές ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που το θέλουν, το αντιμετωπίζουν αυτό ως ελπίδα και κάποιοι άλλοι που αντιμετωπίζουν τόσα προβλήματα και έχουν υποστεί τέτοιο πόνο προφανώς από την κρίση που δεν τους λέει κάτι. Είτε το ένα είτε το άλλο. Έτσι, αν αθροίσουμε τα δύο που δεν αθροίζονται ακριβώς, αλλά αν κάναμε αυτό το άθροισμα, θα φτάναμε περίπου στο 37-38% που ουσιαστικά είναι για την παράδοση που έχει η Ελλάδα. Άρα. Εδώ κλείνει η έρευνά μας. Αυτά ήταν τα πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα σε αυτή τη δημοσκόπηση που κάνατε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Το πολιτικό συμπέρασμα ποιο είναι? Το πολιτικό συμπέρασμα είναι ότι επικοινωνιακά συνεχίζει η κυβέρνηση να είναι κυρίαρχος παίχτης. Αυτονόητο, είμαστε ένα μήνα μόλις μετά τις εκλογές. Είναι ένα ερώτημα που σχεδόν έχει μια αυτονόητη απάντηση. Όμως τα πρώτα ποσοστά ενθουσιασμού και ομόθυμης υποστήριξης από το εκλογικό σώμα μοιάζουν να καταλαγιάζουν. Ερχόμαστε σε πιο υγιεινά ποσοστά υποστήριξης κυβερνήσεων σε μετακλογικό τοπίο.